πάω παρακάτω. Λοιπόν, το 25% των γυναικών κάνει σεξ για να δείχνουν μικρότερες. Αυτό είναι από έρευνα. Πανεπιστήμιο του Τέξας. 2.000 γυναίκες στο δείγμα. Τι άλλο να σου πω δηλαδή. Δεν ομιλώ. Πες μου λοιπόν. Και ηλικίες από 17 έως 52. Ότι. Ότι είπαν το 25% ότι έχουν ακούσει ότι όταν κάνει σεξ μια γυναίκα μικροδείχνει. Και κάπως ισιώνει και τις ρητίδες. Σου λέει έτσι είσαι. Άσε να μην σου πω κι άλλες απαντήσεις. Το κάνουν λέει για να ζεσταθούν. Γιατί τις ρώτησε, γιατί κάνετε σεξ ρε παιδί με έναν άντρα. Και είπαν για να ζεσταθούν. Εγώ τι είμαι. Σομπά. Σομπά. Είσαι μια σεξουαλική φουφού. Σεξουαλική φουφού. Είσαι μια σεξουαλική φουφούλα. Φουφού. Άλλες λένε για να τους φύγει ο πονοκέφαλος. Τρελές απαντήσεις. Μπράβο όμως. Αντί λόγο καλό είναι. Λοιπόν, τα ζευγάρια με τηλεόραση στο προδωμάτιο κάνουν περισσότερο σεξ. Καλά. Άλλα μας λέγανε παλιά. Ότι βγάλετε την τηλεόραση να έρθετε κοντά. Αυτή λοιπόν είναι η νέα η έρευνα. Σε πόσα άτομα έχει γίνει. Καμιά δεκαπενταριά. Ξέρω εγώ μόνο, δεν γράφει εδώ. Λοιπόν, που την κάνανε και λένε ότι τα ζευγάρια λέει, που έχουν τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο κάνουν δύο φορές την εβδομάδα. Μπράβο τους. Οι άλλοι που δεν έχουνε. Μία φορά την εβδομάδα. Μπράβο και σε αυτούς και αυτή δυνατή. Μπράβο, κάτι παίζει τηλεόραση, Γρηγόρη. Άμα δεν έχεις. Έχεις, έχεις. Καθόλου, καθόλου στο σπίτι. Καθόλου έλα μέσα, ρε Δημήτρη. Έλα μέσα, έλα, λίγο, έλα, έλα, δεν έχω λίγο να τα πω σε διαφημίσει, αλλά έλα λίγο. Όχι, μέσα. Θέλω να το αναλύσω αυτό. Πιστεύεις, ναι. Κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Πιστεύεις, εσύ, η γνώμη σου είναι ότι τηλεόραση αποξενώνει το ζευγάρι στην κρεβατοκάμαρα. Αποξενώνει το ζευγάρι, δηλαδή, εγώ αυτό που λες ότι άμα έχει τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρα δεν πρόκειται να κάνει. Άκου όμως. Εκτός και αν παίζεις πονηρά βίντεο. Αυτό είπαμε. Κάποιο ερέθισμα θα πάρεις. Συμφωνούμε. Κάθε βράδυ στο βίντεο θα δες να δεις και τον Just the Two of Us ένα βράδυ. Όχι, άμα δεις αυτό μάλλον δεν θα κάνεις τίποτα. Θα κατευθείς. Άμα δεις το πολύ δεν θέλω, όλη μέρα κάνουμε. Επίσης, αν δεν έχει καθόλου τηλεόραση στο σπίτι, είναι καλό γιατί την κυνηγάς σε γυναίκα όπου τη βρεις. Δεν έχεις άλλη ασχολία, τι να δεις, χωρίς συνταγή, θα πας, βουρ, βουρ. Τι να κάνεις, καλό, άμα δεις χωρίς συνταγή δεν πρέπει να κάνεις τίποτα. Μόνο κάτι λαγκάδια και βουνά. Τέλος, παιδιά, η κόρη της Demi Moore βγήκε, λέει, γυμνώστητη στους δρόμους της Νέας Υόρκης, το άκουγα και χθες στο ραδιόφωνο, να διαμαρτυρηθεί, λέει, για το Instagram που απαγόρευσαν τις πολύ προκλητικές γυναίκες. Νάτι. Και πολύ καλά. Πήγε και ψώνισε, όντως. Κανονικά στο μανάβι, μωρέ, λένε. Το άκουγα στο ραδιόφωνο χθες και λέω, ότι δηλαδή πώς πήγε. Και ωραία φωτογραφία. Και πολύ, λέει, πολύ. Πούμε, ότι εδώ επιτρέπεται να κυκλοφορούμε έτσι, αλλά στο Instagram. Επικαλέστηκε ένα νόμο του 1992, αν δεν κάνω λάθος, που λέει ότι η γυναίκα, ναι, μπορεί να βγαίνει όπως ένας άντρας με τη από τη μέση και πάνω γυμνός. Ναι, ναι. Το έχω πει εγώ, θυμάσαι. Έχουμε κάνει τεράστια κουβέντα ότι είναι πολύ, πολύ, πολύ περίεργο όλο αυτό. Πολύ, πάρα πολύ και πολύ καλά έκανε. Και καλά κάνει και διαμαρτύρει. Σιγάρε, Γρηγόρη, μην φωνάζει. Για άλλο λόγο, χαίρετε, Γρηγόρη. Είναι και πάρα πολύ όμορφη και μπορεί να το κάνει. Δεν είναι τόσο όμορφη. Δημήτρη Καρμούτσο, να σου πω ότι αν τη δεις κανονικά δεν είναι τόσο όσο την εμπλήνει. Σου λέει και μας, γιατί είναι πολύ δυναμική η παρουσία στις συζητήσεις και θα σου αφιερώσω μια ερευνούλα και εσύ θα πάρεις ένα φαρμακάκι σήμερα έτσι. Σαν φάρμακο τη δίνουμε την έρευνα του Γρηγόρη. Ναι, το έχω γάντι. Αλήθεια, πες μου το θέμα για να βγω σε διαφήμιση. Τα λάθη που κάνουν οι γυναίκες όταν φλερτάρουν. Τον έχουν φλερτάρει σίγουρα. Το έχω. Έχει δεχτεί έντονο φλερτ. Όχι, παιδιά, δεν έχω δεχτεί έντονο. Είμαι 44 χρόνων αλίμονο. Δηλαδή. Δεν μου λε και είσαι πια κι εσύ. Μιλά σε μια παρέα που κάπου εκεί γύρω είμαστε. Είχε 44. Είμαι 44 και το νιώθω αυτό είναι το κακό. Δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί από το κρεβάτι. Πονάνε τα πόδια μου, πρίζονται αστραγάλι μου δηλαδή. Πώ ψηλώνει ακόμα. Λέζερμα. Θέλω να πονάνε τα κόκαλά σου σίγουρα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι επειδή γερνάω και. Όχι σε αυτήν την ηλικία γερνάμε. Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό λες να πούμε. Να μην πούμε το τι δεν θα σου αποκαλύψει ποτέ ένας άντρας. Εμένα, ας πούμε, με ιντριγκάρει να μάθω σαν γυναίκα. Τι δεν θα μου αποκαλύψει ποτέ ένας άντρας. Είμαστε το αν φλερτάρω καλά ή δεν φλερτάρω. Εντάξει, εγώ το ξέρω και τέλος πάντων. Τώρα ενδιαφερόμενο. Σε ευχαριστώ, Ελένη. Τι θα μπορούσε. Να κρύψω εγώ είμαι ανοιχτό βιβλίο. Λέμε, για άλλου πάντα μιλάμε. Θυσιάζω το θέμα μου για να ακούσω και τι δύο έρευνε. Όχι, όχι. Σε παρακαλώ. Εγώ προτείνω το τι τον άντρα κρύψει και τα λοιπά. Α, ωραία. Εσύ τι κρύβει. Εντάξει, θα σου πω, κάτσε. Τι φανταρόμαστε, ναι. Να κρατήσετε όλα τα αγόρια τη καρδιά σα. Να βάλετε μπροστά το Δημήτρη Σκαρμούτσο να λύσει τα θέματα. Να το Σκαρμούτσο. Διαφημίσει. Λοιπόν. Δημήτρη, είσαι έτοιμος να το ζήσεις αυτό. Ναι, είμαι έτοιμος να το ζήσω και όπως ξέρετε, εγώ δεν φοβάμαι να μιλάω. Αρκεί να ξεκινήσουν πρώτα οι υπόλοιποι άντρες παρέα να δω τι θα πούνε. Για να φτάσουμε εδώ στο τέλος. Πάντα έτσι. Έχεις μια μανία να μας τραβάς στο τραπέζι. Κοίταξε πόσο μακριά είμαστε πια από το τραπέζι. Όλο τραβάς, τραβάς, τα κολλήσει το DJ. Φέρνει λίγο πιο εδώ και σε μένα. Πέτει την καρακλίτσα σου πιο μέσα να βγαίνει στο κόκκινο. Για σένα τα βάψα κόκκινα εγώ εκεί να έχει τα πατώματα εκεί πέρα. Όχι λε, παίζε, στήριξε με. Για ποιον έφερα εκεί, παπάφτε λίγο χρώμα εκεί πέρα για το μην γίνει Θοδωράκης μου μουντός.
Και μας πήγε ένα πεντακοσάρικο, ρίχτω τώρα. Τι χρωστάω, πείτε μου. Πέντε σίδερ, ένα πεντακοσάρικο. Αυτό εγώ το έκανα με 5 ευρώ, ρε παιδιά. Για να πάρετε ένα τηλέφωνο. Τι εκδούλευση ήταν αυτή που πουλήσατε. Μην ρίχνεις, λέει, τις τιμές εσύ και καλά στην πιάτσα. Βάλαμε καλό χρώμα. Τι πάθαμε. Ωραίος φίλος το έχεις. Έλα, δεν θα σε αρήγορε. Αποκαλύψω ποτέ λοιπόν ένας άντρας. Γιατί για τις γυναίκες μπορούμε να φανταστούμε. Για πείτε μας για τους άντρες. Και αν θες τη γνώμη μου και καλά κάνει που δεν τα λέει. Λοιπόν, το πρώτο. Του αρέσει η κολλητή σου. Τι είπες. Δεν μιλάω για μένα. Λέω ένας άντρας. Ο Ιξ. Αλλά σίγουρα υπάρχει ο άντρας που βλέπει ερωτικά μια κοπέλα φίλη τη συντρόφου του. Εννοείς βλέπει ερωτικά. Έχει μια φανταστικά. Ναι, παιδί μου. Όταν είναι... με τη φίλη σου. Ναι, ναι, πρόσεξε. Όταν είναι στην αρχή της σχέσης ναι, ή όταν ναι. είναι σε προχωρημένη σχέση. Και στη μέση. Στη μέση, δύσκολα. Στη μέση δύσκολα γιατί είναι το μέλι. Εκεί είσαι φορτσάτας. Αλλά υπάρχει. Και θες να μας πεις ότι δεν το καταλαβαίνει η κολλητή να έρθει να μου το πει. Δεν το καταλάβει. Όχι, γιατί τώρα λέμε τι δεν λέει. Δεν το δει. Αλλά κάποια πράγματα δεν φαίνονται. Δεν λέμε τώρα να πάει να δει. Να κάνει. Λέμε μέσα στο μυαλό του τι μπορεί να έχει. Πολλές εικόνες, πολλά. Ναι, η αλήθεια είναι πάντα θα ήταν και άγχος να έρθει το τέρις, ας πούμε, και να σου πει, ξέρετε, δεν θέλω να στεναχωρηθείς με αυτό που θα σου πω, αλλά. Τραγικό. Μ' αρέσει η Κατερίνα, με τραβάει πολύ. Ωραία. Μην τη φέρνεις στην παρέα μας, γιατί με αναστατώνει. Και βασανιστικός θάνατος. Δεν μιλάνε, δεν μιλάμε. Νύχια, βγαλσίματα, δόντια. Εννοείται, τι θες να πεις. Έχουμε τόσες ιδέες. Το δεύτερο, φοβάται τις αράχνες και τις κατσαρίδες. Τις κατσαρίδες εγώ. Τις φοβάσαι. Μπράβο, εγώ. Δεν υπάρχει, παιδιά. Εμείς. Πάντως, τώρα το μάθει η κοπέλα σου. Το ξέρει γιατί αυτή τη σκοτώνει. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Σωστό. Και καλύτερα να το πεις, μην πατάξεις καμιά τσιρίδα τύπου Ραφαέλα Καρά όταν την πεις. Είναι χειρότερο. Δεν το λες, το φοβάσαι. Πες το. Εσύ Γρηγόρη τις φοβάσαι τις κατσαρίδες. Τίποτα, δεν τα φοβάμαι αυτά, αλήθεια. Τις καθαρίζεις. Τις λυπάμαι, δεν τις καθαρίζω. Κατσαρίδες λυπάσαι. Ναι, ρε, υπάρχει. Κατσαρίδες πρέπει να θανατωθούν όλοι διαπαντός. Όχι, συμφωνώ. Είναι παρασιτικό, ρε παιδιά. Ατομική βόμβα. Απαρασιτικό. Μα δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Θα επιβιώσουν και μετά από αυτή. Παιδιά, δεν κάνουν τίποτε καλό. Τίποτα. Δεν μας φέρουν τίποτα. Δεν τις τρώει τα ζώα, τίποτα. Παρασιτικό. Τι κάνουν. Τι λάθος, τι κάνουν κατσαρίδες. Για να μου φάει παρακαλώ, ρε φάρμακο να μου φάει τα μικρόβια. Μπορούμε να τα αφήσουμε. Άσε πάλι. Λοιπόν, τρίτο. Έλα, Γρηγόρη. Όλες οι προηγούμενες σχέσεις του τον είχαν χωρίσει. Και δεν πρέπει να στο πει αυτό. Είχε χορτά σκυλόπιτα. Θα το πει. Καθίστε ρε, παιδιά. Αυτό δεν κακό. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Μισό λεπτάκι. Και να το δούμε και από την ανάποδη. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευαίσθητος και να μην θέλει ποτέ να προσβάλλει μια γυναίκα και να το οδηγεί το πράγμα εκεί που η άλλη να φύγει μόνη. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ότι τα κάνουμε και εμείς οι γυναίκες. Γίνεται. Τα κάνουν και οι ευαίσθητοι άντρες όπως οι ευαίσθητες γυναίκες. Είναι και ωραίο χαρτί αυτό. Το παίζω παραπονιάρη που με έχουν χωρίσει όλες. Δεν με θέλει κανένα. Συμφωνώ. Χαρτί αυτό, δεν. Όχι. Όχι. Κάθε γυναίκα το παίρνει διαφορετικά. Θα πει η γυναίκα η πονηρή που δεν σκέφτεται σαν και εμάς. Εννοείται. Τα αγνά παιδιά. Θα πει για να τον χώρισε κάτι βρωμάει με αυτόν τον τύπο. Είναι σκάρτος. Εννοείται. Πονηρή γυναίκα. Εννοείται. Εννοείται. Μια καλή ισορροπία. Ούτε εγώ τις έδιωξα όλες, σιγάρε γόη. Ούτε εμένα με παρατήσαν όλες. Σιγάρε Νικόλα, έτσι από που λες. Παίρνουν και πατριωτικά. Ότι όλες τον χώρισαν, καμία δεν τον άντεξε. Δεν ήταν σωστός απέναντί τους, άρα εγώ θα είμαι η εκλεκτή που θα τον καταφέρει. Μπράβο, ναι. Νίκος Καθαρίνα. Μάλλον πάμε παρακάτω. Χτύπησε στον αριστερό λογό. Θα μας λέει και δεν. Τον ανάβεις όσο θα ήθελε. Αυτό δεν θα σου το πει. Δεν θα το πει ο ταλέπορος. Δεν θα το πει, θα το υπομείνει η Ελένη. Θα γιατί? Κάτσει να το παλέψει, θα τα δώσει όλα. Θα μείνει ώρες πάνω σε ένα κρεβάτι για να καταφέρει το ποθητό αποτέλεσμα. Όχι, Γρηγόρη, να την αφήσει τη γυναικούλα να πάει σε κάποιον που θα τον ανάβει πάρα πολύ. Γιατί, τον λυπάτε και τον ανάβει. Να μην τον λυπάτε, γιατί τον καθένα υπάρχει το τέρι του εκεί έξω. Χημία άμα δεν την θες εσύ, να την αφήσει να πάει στον επόμενο. Γιατί με μου έρθει. Τι τσάκρα ενεργοποιείς. Συγγνώμη, μας λες ότι. Τι ωραία που είναι εδώ πέρα. Θα καθόσει να απολύπησε με μια γυναίκα. Όχι. Όχι. Άμα δεν σ' ανάβει, μην κοιτάς. Αλλά θα της το έλεγες. Όχι, ποτέ. Όχι. Είναι καλό παιδί, δεν το έλεγε. Δηλαδή θα βάζεις αυτό το λόγο μπροστά. Ναι, γιατί ξέρεις ότι έχει φύγει το ερωτικό, εννοείται. Για αν θες να είσαι τίμιος και σωστός, εννοείται. Ναι. Μπράβο. Έτσι δεν είναι. Μην κοιτάς, εσύ είσαι και ερωτική. Δεν έχουν πιο πολύ να τα ακούσουν αυτό, Γρηγόρη. Άντρες ή γυναίκες, πιστεύεις. Εμείς καθόλου, μην το πείτε ποτέ. Α, το πει σε εμά. Όχι, τελειώσαμε. Είμαστε για μοναστήριο μετά.
Άγιο Όρος και τα λοιπά. Άγραφα. Δεν θα ξαναπάμε μετά. Όχι, σε εμάς μην το λέτε. Στη γυναίκα να το λέμε. Εντάξει, μπράβο. Ωραία, πάμε παρακαλούρια. Το πέμπτο. Δεν θέλει ούτε να βλέπει τη μάνα σου. Δεν το λέω ταλέπορος, έρχεται. Να μην το πει. Να μην το πει. Να μην το πει, δεν είναι ωραίο πράγμα. Όχι βέβαια. Το καταπίνει αυτό. Το καταπίνει, ε. Και τι κάνει. Πάει με χαμόγελο. Θεός, Θεός, είναι Θεός αυτός. Λοιπόν, βλέπει κρυφέ γυναίκες γυμνές στον υπολογιστή. Όλοι οι άντρες, ο Κάνα δεν το λένε. Ναι. Εκτός από μένα. Δεν νομίζω ότι γιατί να το κρύψει κανείς. Καλά, δεν σου λέω καθημερινά να σου λέει, ξέρεις, σήμερα, 3 με 5, μη με ενοχλήσεις, έκανα. Να σου πω κάτι, εσύ όταν πας στην παραλία δηλαδή, εντάξει, γιατί λες εκτός από μένα που δεν βλέπεις τα λοιπά, όταν πας στην παραλία τι κάνεις. Κοιτάω κάποια πράγματα και... Πράγματα, κάποια πράγματα. Μπάλα του μου, της ρακέτας, τη θάλασσα, τον ήλιο. Για τη δουλειά, επειδή λέω και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τη μόδα. Αυτό. Το παιδί είναι μοντελίστ. Αλλά κοιτάω ρε παιδί μου, αλλά στον υπολογιστή δεν είναι ωραίο να το μάθει κοπέλα σου. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Αυτό έχει ξεπεραστεί μου. Φαντάζεσαι ότι δεν θα τη περάσει το μυαλό. Μην πειράζεσαι. Ότι μπορεί κάποια στιγμή λίγο να χαζέψει. Ωραία, να τη περάσει. Κοιτάξτε ελεύθερα, να αφήνουμε. Ναι, αυτό ήταν παλιά που κρύβαμε το Playboy τώρα κάτω από τα παπούτσια. Δείτε, αγάπη μου, αφήνουμε. Κάτω από τα παπούτσια, μόνο έξω από το σπίτι το βγάζαμε. Σπηλιά του ταβέλη. Λοιπόν, και το τελευταίο. Δεν μπορεί να φτιάξει μόνος του ούτε συναρμολογούμενο. Διότι εσύ γυναίκες, ε, και εσύ, ούτε συμπορείς. Εγώ μετά το γάμο έμαθα, Δημήτρη. Σωρά. Δηλαδή δεν άλλαζε ούτε λάμπα, τώρα άμα κάτσω, θα σου φτιάξω ό,τι θέλεις. Και οικονομία, βέβαια, αλήθεια, Γρηγόρη. Ναι, ρε Λένη, η ανάγκη με έκανε, μην φανταστείτε. Εγώ ανάγκηξε ανάγκη, μηδέν. Βρε, μέχρι και κλειδαράς θα γίνω. Μα να ρωτήσω κάτι. Στόπα της προάλλης, ε. Κλειδώθηκα έξω από το σπίτι. Πώς άνοιξες. Άκου, παίρνω ένα κλειδαρά, έρχεται, σε ένα δευτερόλεπτο κάνει, τακ, τακ, μπαίνει μέσα. Το λέω παρακαλώ, 50 ευρώ μου λέει. Μόνο. Τι, καλά δεν το ήξερε. Είναι μαρμάρωσε. Φτηνά ήταν, φτηνά ήταν. Φτηνά ήταν. Φτηνά ήταν. Μα ένα δευτερόλεπτο έκανε. Έτσι, Γρηγόρη, έτσι και κλειδωθείς απ' έξω. Αργά το βράδυ, θυμήσου ότι από το διπλό και πάνω θα είναι. Ακριβώς. Στο λέω γιατί μου έχει συμβεί. Αλήθεια, ναι. Με το κλειδί στην πόρτα. Έτσι. Ακριβώς. Με το κλειδί στην πόρτα. Εγώ δεν είχα κλειδί από μέσα. Ναι, εγώ είχα κλειδί από μέσα, αλλά δεν πιο δύσκολο αυτό. 30 δεύτερα. Δεν έχει σημασία. Το ρίχνει. Όπως σε πιάσει. Όπως σε πιάσει. Και μετά έμαθε να κάνει μπουκέ στα σπίτια. Όχι, δεν έχει. Γενικά να πω κάτι. Μ' αρέσει που είμαστε focus όμως σε ένα θέμα. Δηλαδή. Λοιπόν, έμαθα να ανοίγω πόρτε. Η ανάγκη κάνει τον άντρα να μάθει, ακόμα και αν δεν ξέρει. Θα μαγειρέψουμε. Πάμε να μαγειρέψουμε. Θα σου πω ένα πράγμα. Ξέρεις τι είναι το μόνο πράγμα που δεν λένε οι άντρες οι γυναίκες. Τι. Είναι λίγο σόκι. Πες το. Έστω, μην βάλεις βρισχές μέσα. Πόσο μεγάλο έχουμε. Δεν θα το δουν μια μέρα. Δεν μπορούμε να μετρήσουν όμως. Καλά, με ενώ εμείς έχουμε μετρήσει όλοι από μικρή. Το μάτι της γυναίκας είναι μεζούρα. Όχι, όχι, άστο. Πάλι θα μας πεις για το σουρ μεζούρ, μας έλεγες μεζούρ. Εγώ σου λέω ότι το μόνο που δεν λένε είναι αυτό, όλα τα άλλα είμαστε τα λένε. Γι' αυτό δεν υπολογίζουν καλά τις αποστάσεις οι γυναίκες. Τις λες 7 εκατοστά, αλλιώς τα φαντάζεται, καταλαβαίνεις. Όχι, 7 αρέσει. Γι' αυτό δεν μπορούν να παρκάρουν μετά. Εγώ πώς θα πάω να μαγειρέψω με τα δαμάσκηνα τώρα. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφω να μας βρείτε αλλιώτικους στην κουζίνα μας. Πάμε.